1986 του 84. Thank you.
Είμαστε όλοι συναισθηματικά φορτισμένοι μετά από τόσα χρόνια. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο στο Κεμετετσίδη, τον Τάσο, στη Μέρμιγα, τη Χαριτωμένη. Στη Βιβί την Κατσούλη. Τη Βιβί την Κατσούλη. Και την Νίκη την Κατσούλη. Και τον Παναγιώτη τον Κωνσταντινίδη κάποια φάση. Τους ευχαριστούμε όλους γιατί εμείς μόνο το σκεφτόμασταν και κανένας δεν έπαιρνε πρωτοβουλία για να διοργανώσει κάτι. Εγώ όσες φορές περνάω να πάω στο όμορφο χωριό μου, στα ευλογημένα Θοδωράκια, δεν την γλιτώνω. Γυρνάω το κεφάλι προς τα δω και μας ψάχνω. Και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα. Ήτανε πολύ ωραία χρόνια, περάσαμε πολύ ωραία. Να είμαστε γεροί, δυνατοί να περνάμε και τώρα καλά. Χαίρομαι και χαιρόμαστε όλοι που είμαστε όλοι μαζί. Έχουμε την ευκαιρία στο υπόλοιπο της ημέρας να βρεθούμε, να πούμε και περισσότερα πράγματα για τις ζωές μας, για τα χρόνια που περάσαμε, για οτιδήποτε θέλουμε. Να ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδοι οι συμμαθητές, οι συμμαθήτριες, οι τρεις που χάσαμε και είναι μακριά μας. Τέσσερις. Τέσσερις είναι, συγγνώμη, οι τέσσερις. Εύχομαι σε όλους εμάς μακροζωία, μακροημέρωση, να είμαστε ωραίοι και γενναίοι μέχρι να τεινάξουμε και εμείς τα πεταλάκια. Να είμαστε γεροί και δυνατοί, ίσως να κάνουμε μία ακόμη συνάντηση. Θα πιούμε τώρα μερικά τσίπουρα και ετσίνες για να σκεφτούμε το πότε. Πάμε να δούμε το σχολείο και να πάμε στα βούστα. Ευχαριστώ.
αγάπη από τις μόνες εσύ. Η καρδιά μου έχουν εσκλαβώσει και όταν με κοιτάζουν το Θεό παρακαλώ ποτέ να μην τελειώσει. Έχει μια ψυχούλα παιδική που μέσα εκεί ο κόσμος όλος χωράει και μέχρι ψεύτη και η ζωή μονάχα αυτή μπορεί έτσι να αγαπάει. Καλή μου είσαι εσύ, το ωραίότερο πράσμα του κόσμου είναι αυτή. Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες, γλυκιά μου είσαι εσύ. Και έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει καλό. Και είσαι πρόεδρος των αποφύτων της τάξης του 1984. Έτσι ακριβώς, έτσι. Πριν από 33 χρόνια λοιπόν. Πώς σας ήρθε η ιδέα μετά από 33 και όχι μετά από 20 ή 30, να πω στρογγυλευμένες τις δεκαετίες, αποφασίσατε να κάνετε αυτή την βάλωξη των αποφύτων του 84. Δεν ήταν στοχευμένο το 33, προέκυψε. Ήτανε επιθυμία όλων μας, αλλά ορίμασε η στιγμή τώρα. Να πω την αλήθεια, ήτανε πρωτοβουλία όχι δική μου. Εγώ τη σκέψη και την επιθυμία την είχα πάντα. Ο Κεμεντζίδης ο Τάσος και η Μέρμικα η Χαριτωμένη είναι αυτοί που το θέλανε ίσως περισσότερο από όλους μας και το διοργάνωσαν και μάλιστα σε πολύ καλό επίπεδο. Σε αυτούς λοιπόν τα εύσημα το προσδιορίσατε πολύ πετυχημένα. Ήτανε χαρμολύπη μαζί. Τα συναισθήματα ήτανε μπερδεμένα. Ήτανε πολύ χαρά και λίγο περισσότερο λύπη και νοσταλγία. Ναι, αυτά τα χρόνια ήταν τα καλύτερα. Πιθανόν τα εξοραίζουμε και λίγο, γιατί πέρασαν πολλά χρόνια και βλέπουμε μόνο τα καλά. Αλλά πραγματικά ήταν πολύ ευλογημένα χρόνια, με πολύ ευλογημένα και καλά άτομα, τα οποία πάντα τα έχουμε στο μυαλό, τα νοσταλγούμε, δεν έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε. Σήμερα συνέβη αυτό. Εγώ εκείνο που είδα ήταν μια πετυχημένη τάξη του 84, γιατί βλέπω μεταξύ σας καθηγητές, επιχειρηματίες, αντιδημάρχους. Έτσι. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά, χωρίς να θέλω να δικήσω κάποιες άλλες χρονιές. Πολύ μεγάλη επιτυχία και στις πανελλαδικές και επαγγελματικά και στο τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, άτομα από την τάξη μας και πολύ καλοί άνθρωποι, πολύ ζεστοί άνθρωποι. Ενθουσιασμός, μόνο ενθουσιασμός και αγάπη για τη σημερινή μέρα. Ένα μήνυμα για τη νεολαία που δεν αποφύτησε το 84 αλλά αποφύτησε το 2017. Η διαφορά με τις προοπτικές που είχατε εσείς τότε με τις προοπτικές που έχουν σήμερα τα παιδιά. Να αγαπάνε τους φίλους και τους συμμαθητές όπως τους αγαπούσαμε εμείς και να προσπαθούν να είναι κοντά στους ανθρώπους και όχι κοντά στα μηχανήματα. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Ναι στους ανθρώπους, κοντά στις καρδιές των ανθρώπων που είναι δίπλα στους συμμαθητές και στα φίλοι, μακριά από τα μηχανήματα, όσο αυτό είναι εφικτό. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Πρόεδρε, σήμερα ζούμε σε μια κατάσταση κοινωνικο-οικονομική η οποία δεν είναι ευχάριστη σχεδόν σε κανέναν άνθρωπο, ούτε στους διοικούντες φαντάζομαι. Εργάζονται. Τα παιδιά σας έχουν δουλειά. Τα παιδιά μου είναι ακόμα σε ηλικία που δεν εργάζονται. Είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα έρθει όμως πολύ σύντομα ο καιρός. Για πέστε μου, τι βλέπετε, ποιο είναι το μέλλον των παιδιών, όχι των δικό σας, γενικώς των παιδιών σήμερα με όσα βλέπετε, με όσα ακούτε και με όσα αντιμετωπίζετε.
Κοιτάξτε να δείτε, οι προοπτικές είναι λίγο πεσιμιστικές. Παρά αυτά όμως, πιστεύω ότι σαν Έλληνες και σαν Ελληνόπουλα τα παιδιά μας έχουν αυτό το, την κεκτημένη ταχύτητα, το ταλέντο να παλέψουν και να ανταποκριθούν στις δύσκολες συνθήκες και ότι θα τα καταφέρουν. Έχουν αυτό το κάτι της παραπάνω από ότι έχουν όλα τα άλλα Ευρώπουλα. Είναι... Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε, εκείνο όμως που έχω να πω, τα παιδιά δεν έχουν να αντιπαλέψουν με κάποιο μεγάλο, αλλά έχουν να αντιπαλέψουν με το θηρίο της παγκοσμιοποίησης. Βλέπετε μέλλον εσείς στα δικά σας παιδιά, με αναγκάζετε να κάνω αυτή την ερώτηση, να ξεκινήσω από εσάς. Ποιο είναι το μέλλον των δικών σας παιδιών, όποιο πνευματικό επίπεδο και όποιο IQ έχουμε? Δύσκολη ερώτηση, με βάζετε στα δύσκολα. Δεν μπορώ να σας δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι σαν ελληνική οικογένεια θα κάνουμε και εγώ και όλοι οι συμμαθητές μου μέσα ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για να έχουν τα παιδιά μας μια πιο ομαλή μετάβαση στον χώρο της επαγγελματικής αποκατάστασης. Τι λέει, είναι ψέματα. Είναι τεταλμένος, είναι τεταλμένος από άλλο τμήμα. Έτσι, έτσι, δηλαδή. 51 σας κάνατε εσείς αυτήν την συγκέντρωση. Εγώ σας εύχομαι και μετά από άλλα 30 χρόνια να είστε οι περισσότεροι εδώ, γιατί από ό,τι άκουσα νωρίτερα είχατε και 3 απουσίες. 4 απουσίες. Θα έλεγα, εύχομαι οι σημερινοί παρόντες να είναι παρόντες και μετά από 30 χρόνια και αν ζω θα έρθω να το καλύψω. Να ζείτε και να δείτε να μας καλύψετε, θα, να κάνω σίγουρο, θα μία, είμαστε εδώ. Να κάνω μια δημοσιογραφική ερώτηση. Πολύ καλή. Πού το βρήκατε τον κύριο? Λοιπόν, κοιτάξτε, διακρίνω ποιοι είναι οι πρόεδροι, θέλετε έτσι προσωπικά σε εσάς, τον αξιολογότερο μεταξύ σας. Μπράβο. Πάπα καλά πρόεδρε. Πολύ καλά. Έτσι για να μην μιλάτε. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει συναλλαγή. Υγεία να έχετε. Ευχαριστώ.